Η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των γενικών λυκείων έπεσε και ακολουθεί για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Την σκητάλη των πανελλαδικών θα έχουν από τις 17 έως και τις 29 Ιουνίου οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Την Δευτέρα οι μαθητές εξετάστηκαν σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Εύκολα ήταν τα θέματα, βατά για αυτά που περιμέναμε. Ναι, πολύ εύκολα, βατά. Οι ερωτήσεις και αυτές εύκολες, βατές. Τα θέματα της ιστορίας σε γενικές γραμμές κρίθηκαν βατά. Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολα. Ένας μαθητής, ο οποίος είχε προσέξει καλά την ύλη του και την είχε διαβάσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να απαντήσει. Δεν είχε πίνακα, που είναι ένα θέμα το οποίο πάντα δυσκολεύει τα παιδιά στη δεύτερη ομάδα. Ήταν εύκολα παραθέματα. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλά αποτελέσματα. Και τα θέματα της φυσικής για τους μαθητές της θετικής κατεύθυνσης δεν χαρακτηρίστηκαν δύσκολα. Τα θέματα της φυσικής ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, αρκετά σε έκταση, βέβαια λιγότερα σε σχέση με προηγούμενα έτη. Κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης. Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να γράψει αρκετά καλά. Κατανοητά και χωρίς ασάφειες ήταν τα θέματα και στην οικονομία. Μπορούμε να πούμε ότι το θέμα Β ήταν από την καινούργια ύλη και αναμενόμενο. Το θέμα Γ ήταν από το κεφάλαιο 7 και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μέσα στα πλαίσια του εύκολου. Και αντίστοιχα το θέμα Δ ήταν ένα συνδυαστικό μεταξύ των κεφαλαίων 2, του κεφαλαίου 4 και του κεφαλαίου 5, όπου ήταν διαβαθμισμένη δυσκολία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βαθμολογίες των μαθημάτων πλην των ειδικών μαθημάτων αναμένεται να ανακοινωθούν περί τα τέλη Ιουνίου. Οι υποψήφοι θα έχουν και φέτος τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους. Στη συνέχεια, οι υποψήφοι θα χρειαστεί να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Όπως και στις δύο προηγούμενες χρονιές, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής διπλού παράλληλου μηχανογραφικού και για τα δημόσια ΙΕΚ. Όσον αφορά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Παιδείας, αναμένεται να γίνει στο τέλος του Ιουλίου.